Χθες το βράδυ αντιμετωπίσαμε μία δύσκολη κατάσταση. Έπρεπε ο Δήμος Καλαμάτας να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει 41 μετανάστες. Διότι ό,τι συμβαίνει στην Νότια Πελοπόννησο, κατά ένα περίεργο τρόπο, αναφέρομαι στο θέμα των μεταναστών, φτάνει στην Καλαμάτα. Το αντιμετωπίσαμε όπως μπορούσαμε, σε συνεργασία με την αστυνομία. Οι 41 μετανάστες βρίσκονται εδώ δίπλα μας, σε έναν αξιοπρεπή χώρο, στην πρώην σχολή νοσοκόμων που έχει παραχωρηθεί από το κράτος στο Δήμο Καλαμάτας για τη στέγαση της ΔΕΙΑΚ, όπου υπάρχουν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις. Φυσικά η κατασκήνωση δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, διότι έχει γίνει απολύμανση, είναι κλειστή η χώρη και οι κουβέρτες που χρησιμοποιήθηκαν έχουν δωρηθεί στην ελληνική αστυνομία. Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω δημόσια και να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία, την ΕΛΑΣ και τον κύριο Πούπουζα, το διευθυντή της, για τις μεγάλες προσπάθειες τις οποίες καταβάλει και σε αυτόν τον τομέα, με την ελλιπή συμπαράσταση του κράτους. Εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και ποτέ δεν θα εκμεταλλευτούμε ως Δήμος τον ανθρώπινο πόνο, τον πόνο των μεταναστών για να προβληθούμε. Είναι κάτι που είναι έξω από κάθε λογική και έξω από κάθε ηθική. Ο Δήμος Καλαμάτας, δηλαδή οι δημότες της Καλαμάτας, θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει από το δημοτικό προϋπολογισμό, ώστε οι άνθρωποι αυτοί, οι δύστυχοι, να είναι αξιοπρεπείς, να αισθάνονται ότι τους αντιμετωπίζομαι με την αξιοπρέπεια που ταιριάζει, και εννοώ ότι θα διατεθούν από το δημοτικό προϋπολογισμό τα χρήματα τα οποία απαιτούνται. Τελεία. Επαναλαμβάνω ότι το να έρχονται όλοι αυτοί οι δύστυχοι άνθρωποι στην Καλαμάτα, λες και δεν υπάρχει πουθενά αλλού τόπος, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το σηκώσει προοπτικά ο Δήμος, ιδιαίτερα αν αυξηθούν οι ροές. Υπάρχουν στη διαδρομή μέχρι την Καλαμάτα πάρα πολλά κτίρια, αν δεν μπορούν να τα βρουν να τα υποδείξουμε εμείς, ώστε να γίνει η φιλοξενία τους. Εν πάση περιπτώσει, διαβεβαιώνω τους δημότες της Καλαμάτας ότι όσο οι μετανάστες είναι εδώ, θα αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως ταιριάζει από πολιτισμένους ανθρώπους προς ανθρώπους πολιτισμένους, οι οποίοι έχουν ανάγκη σε αυτή τη φάση της ζωής τους.